κάνω ανακοινώσεις, αφού πρώτα με ακούτε όμως και πλαδιάζετε μετά. Λοιπόν, το άλλο Σάββατο, 23 του μηνός, έχουμε προγραμματίσει μία δράση, αντιποδράση, κοινωνικής υφής και χαρακτήρα, η οποία είναι η εξής. Έχω καλέσει τους προσκόπους του και τους οδηγούς και εθελοντές και καλούνται και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα πάμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Αγίας Παρασκευής, θα στήσουμε απ' έξω καλάθια αλληλεγγύης, θα τα πούμε, για να είμαστε έτσι, και με το πνεύμα της εποχής. Θα μοιράσουμε και μέσα στα σούπερ μάρκετ, αλλά και απ' έξω όποιος μπαίνει, βγαίνει, μία ανακοίνωση, ενημέρωση στους πολίτες για το κοινωνικό παντοπολείο, αλλά και για τη συγκεκριμένη μέρα όπου θα ζητάμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό παντοπολείο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα τρόφιμα τελειώνουν και πρέπει να ανανεώνεται. Ο 3 του μηνός Σάββατο 10 με 2 θα γίνει αυτό. Ήδη έχω μοιράσει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, πήγα εγώ προσωπικά με δύο εθελόντρες και έδωσα στους διευθυντές μία επιστολή, την οποία βέβαια την απευθύνω στις διευθύνσεις κεντρικές των σούπερ μάρκετ, από μόνα τους να, όποιο θέλει και όποιο μπορεί, όλα μπορούν βέβαια, να δώσουν τρόφιμα στο κοινωνικό πρωτοβολείο. Να σας ενημερώσω ότι σήμερα ήρθε μάλλον η μητέρα με το παιδί της, ένα παιδί που είχαμε δώσει το διαμέρισμα στην Αιγαίο Πελάγους, το οποίο παιδί, να σας πω μόνο ότι εκεί που ζούσε πριν, καθημερινά έκανε 3 φορές μάσκα λόγω άσματος. Πλέον, λόγω του ότι άλλαξε περιβάλλον και δεν είναι μέσα στην εγρασία και στη μούχλα, έχει σταματήσει να παίρνει φάρμακα. Τα ψυχολογικά του πάνε πάρα πολύ καλά που με η μητέρα του, και αυτό βέβαια είναι προσέπαινο του Δημοτικού μας Συμβουλίου και του Δημάρχου, βέβαια, έτσι, να ευλογάω και τα χέρια μου. Έτσι, για αυτή τη τέτοια. Αυτά. Προσήλθε η κυρία Δημητρίου, προσήλθε ο κύριος Γιανακόπουλος. Ερωτήσεις, δηλώσεις. Ο κύριος Γιανακόπουλος. Ο κύριος Σταθόπουλος. Ο κύριος Γκυζιώτης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να έρθει στο Προεδρείο η κυρία Παντουσοπούλου, επειδή λείπει η κυρία Φωτεινού. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ορίστε, κύριε Γιανακόπουλε. Λοιπόν, ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση αφορά μια συνάντηση που έγινε με τους τοπικούς φορείς και καλά έγινε για τη διακίνηση των λεωφορείων, των μίνιμπας και αλλαγή σε κάποια σημεία της διαδρομής τους. Εγώ θα έλεγα κάτι την πρωτοβουλία. Μήπως χρειάζονται και παρατάξεις, γιατί αυτά τα μίνιμπας και το 406 και το 407 τα είχαμε βάλει στην προηγούμενη θητεία. Είχε γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις, και νομίζω ότι παίξει ένα σημαντικό ρόλο η παρουσία των παρατάξεων για να είναι πετυχημένη η διαδρομή των λεωφορείων. Σε κανένα θέμα δεν πρέπει να συμμετέχουν. Βάζω ένα ερώτημα. Αν έχετε την ανάγκη, ήταν και πετυχημένο το πείραμα. Αν δεν κάνετε και πουθενά αλλού, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Αν θέλετε να μας δώσετε μια απάντηση, αν χρειάζονται να πούμε την εμπειρία μας, θυμάστε πάρα πολύ καλά πώς είχε γίνει. Γιατί έχω και μια πληροφορία ότι πάει να αποκλειστεί τελείως ο τσακός από τα μίνι μπας. Δηλαδή και ο τσακός με τα μικρά, δηλαδή πέρα της Υπήρου να μην πηγαίνει κανένα ούτε το 406 ούτε το 407. Το δεύτερο ήθελα να ρωτήσω, επειδή το είχα ξαναβάλει το ζήτημα, αν ασχολήθηκε η Δημοτική Αρχή καθόλου με την απογραφή, γιατί είχαμε ένα ανοιχτό ζήτημα στα σύνορά μας στο Εγκλεζάκι.
Όπως ξέρετε, η απογραφή από πληροφορίες που είχαμε πρέπει να γίνει και πέχει ήταν γύρω στις 59.500. Είχαμε πει να κάνουμε μία, να ζητούσαμε να απογραφούμε μέχρι το Εγκλεζάκι που σίγουρα περνούσε τις 60.000 και ξέρετε ότι είναι οριακό το 60.000 και όσον αφορά τη σύνδεση του Δημοτικού Συμβουλίου που μεγαλώνει κατά 8 νομίζω Δημοτικούς Συμβούλους και όσον αφορά τις επιχορηγήσεις στους Δήμους. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Το είχα ξαναβάλει, δεν ξέρω αν θέλετε, δεν κάνατε, αν κάνατε κάτι μπορεί να μας ενημερώσει. Την τρίτη ερώτηση που θέλω να πω είναι ότι έχει ανοίξει ένα ζήτημα και το έχω βάλει έτσι πολύ ευγενικά γιατί χωρίς υπογραφές, χωρίς τίποτα, με μια νευροπαθή που διαβάζω και τώρα το απόγευμα, τώρα διάβαζα στο site. Είναι τόσο πολύ δύσκολο να δώσουμε αυτή την άδεια. Είναι τόσο πολύ, δηλαδή υπάρχει καμιά πεντέτα. Είπα και στον πρόεδρο, άμα θέλετε βάλτε το σε ένα συμβούλιο. Το έχω πει πριν τρία συμβούλια, πάρα πολύ διακριτικά, ούτε κατακριτικά. Δεν θέλετε να το βάλετε, άμα δεν θέλετε κύριε πρόεδρε να το βάλετε ή μας πείτε γιατί δεν μας απαντήσατε, μα θέλουμε σαν παράταξη υπογραφή το βάλουμε. Ναι, σας είχα πει πριν τρία συμβούλια, βάλτε αυτό το θέμα της νευροπάθουσης να δούμε. Αν δεν δικαιούται ρε παιδί μου, πάρε να μας εξηγήσετε, γιατί διαβάζουμε κάθε φορά. Αν δεν δικαιούται, να πούμε κι εμείς δεν δικαιούται. Ή δεν πρέπει. Ο νόμος το απαγορεύει. Ή τέλος πάντων δεν θέλουμε να δώσουμε. Αν θέλετε πάντως, όταν τελειώσει το τηλέφωνο, σημειώστε. Αν δεν το βάλετε στο επόμενο συμβούλιο, θα φέρουμε υπογραφές. Και το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο, τα δύο θέματα τα βάλω μαζί. Είμαστε σε μια εποχή, όπως βλέπετε, των συνεργασιών. Λειτουργείτε παντού μόνο μερός. Είμαστε τρεις παιδικούς σταθμούς και ξέρετε ότι πέρσι αγωνιστήκαμε όλοι μαζί για να κρατήσουμε τους παιδικούς σταθμούς και το ξέρετε ότι είχαμε διάθεση. Ξέρετε ότι το παντοπολείο το λειτουργείτε πάλι μόνο μερός και κάνετε με όλους τους συλλόγους, βγήκατε, βγάλατε ανακοίνωση. Μόνο τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης δεν χρειάζεται σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε σε μια κοινωνική δράση για να ενοποιήσουμε την πόλη. Δεν μας χρειάζεται μάλλον από ό,τι θέλετε. Εγώ σας λέω ότι κάνετε λάθος που λειτουργείτε μόνο μερός. Σε έναν βαθμό είχα κάνει και εγώ κάποια αντίστοιχα κάποιες φορές, αλλά ουδέποτε τόσα πολλά μαζί, σε όλα. Πάμε σε ένα στο πιο δύσκολο καλοκαίρι που υπάρχει. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει από τη Δευτέρα. Δεν ξέρουμε αν θα παίρνουμε τα χρήματα από τη ΔΕΗ ή αν υπάρχει ΔΕΗ ή αν υπάρχει κράτος. Και εσείς συνεχίζετε με ένα στυλ ακόμα. Μη τυχόν βρείτε κάτι στο Γιαννακόπουλο που μπορεί να το πάτε μέχρι τέλος. Μπορείτε να ψάχνετε όμως και παράλληλα και αυτό να συνεχίσετε από την πολιτική, αλλά δεν θέλετε την ενοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου για να λειτουργήσετε σε αυτό που έρχονται ιδιαίτερα από αυτό το καλοκαίρι και μετά. Αν μας χρειάζεται πάντως, είτε στο κοινωνικό παντοπολείο, είτε στη διατήρηση των παιδικών σταθμών, το έχουμε ξαναπεί χωρίς κανένα φόβο ή χωρίς καμιά ανάγκη να ζητάμε οπωσδήποτε. Είναι τελευταία φορά που το λέω. Αν μας χρειάζεται σαν παρατάξεις να λειτουργήσουμε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην υπηρεσία που μας έχει τάξει ο λαός Αγίας Παρασκευής. Αλλιώς, εντάξει, προχωρήστε μόνοι σας και θα δείτε μια κριτική. Ο κύριος Σταθόπουλος. Έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Ορίστε, κύριε. Όχι, συγγνώμη, εδώ έχουμε δώσει το λόγο. Είπε το κύριο Σταθόπουλος. Άμα ο καθένας διακόπτει πριν δώσετε το λόγο, το δέχομαι. Δεν με διακόπτετε εμένα για να δώσω τη διαδικασία, αφού είπα το κύριο Σταθόπουλος. Καλώς. Συγγνώμη δηλαδή. Καλώς, κύριε Σταθόπουλος, καλώς. Συγγνώμη. Σε ρωτήσεις δεν υπάρχει διαδικασία. Ζητώ συγγνώμη. Σε ρωτήσεις δεν υπάρχει διαδικασία. Έχω μερικές ερωτήσεις. Παρακαλώ ησυχία. Έχω μερικές ερωτήσεις που η πρώτη είναι... Ησυχία παρακαλώ. Η πρώτη είναι σε σχέση με το 406. Κάλεσατε τους συλλόγους. Εμάς δεν μας έχετε ενημερώσει καθόλου. Προσπαθήσαμε να μάθουμε από τους συλλόγους τι είπατε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις που λέει η διαφήμιση. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κουβεντιάσαμε πριν αυτό που σκεφτήκατε με τον ΟΑΣΑ. Την ιδέα του ΟΑΣΑ, το τι σκέφτεστε εσείς, το τι άλλο μπορεί να βοηθήσει. Αν θεωρείτε ότι τα ξέρετε όλα, ότι δεν έχετε ανάγκη κάποια συνεργασία με την αντιπολίτευση, ειδικά στα θέματα του συγκοινωνιακό, δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να σημαίνει ότι η ιδέα είναι κακή ή καλή ή πολύ καλύτερη ή χειρότερη, θεωρώ εξαιρετικά μεγάλο ατόπιμα το ότι αγνοείται το Δημοτικό Συμβούλιο και τις παρατάξεις
σε ένα θέμα που αφορά την πόλη και που είναι το συγκεκριμένο. Και καλείτε τους συλλόγους να σας πούνε εκείνοι μόνο. Καλά κάνετε και καλείτε τους συλλόγους, αλλά στοιχειοδός καλέστε και τις παρατάξεις. Στοιχειοδός. Δεύτερη ερώτηση, θα προσπαθήσω να τις κάνω κατά σειράν αξιολόγηση που κάνω εγώ. Θα ήθελα να μου πείτε τι πότε ξεκινάει η πυροπροστασία του Ιμητού, τι έχουμε σχεδιάσει για το καλοκαίρι, γιατί τώρα είναι 11 Ιουνίου. Αν θέλετε, ενημερώστε λίγο τι γίνεται με αυτό. Τρίτη ερώτηση, θέλω να ρωτήσω με το 118 πότε θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι και τι περιθώρια έχουμε από αυτή την άποψη. Τι είναι κυρίως εκεί. Θέλω να ρωτήσω επίσης, τι έγινε με την εξέδρα. Εκλάπη η εξέδρα του Δήμου από το Σπυρούδι. Πάει αυτό. Πέμπτον, ακούστηκε κάτι περί απαιτήσεων του Αμερικάνικου Κολεγίου. Υπάρχει ένα θέμα που άνοιξε το Αμερικάνικο Κολέγιο. Θέλω να σας πω ότι προχτές έτυχε να είμαι στο 7ο νηπιαγωγείο, όπου υπήρχε μία, με ενημέρωσαν, θα το πω εκεί στους ειδικούς των σχολείων, για το θέμα του ότι από καιρό έχουν ζητήσει δύο αίθουσες προκάτ, γιατί είναι αυτές οι αίθουσες λιόμενες, μέσα στον χώρο του 7ου νηπιαγωγείου, από τον Όσκο. Το λέω για να το θυμίσω περισσότερο, για να το διεκδικήσουμε περισσότερο, για να το να δούμε τον Όσκο. Θέλω να ρωτήσω, το 7ο είναι στο ένατο δημοτικό μπροστά, στα Πευκάγια. Το 7ο είναι το νηπιαγωγείο, του ένατου μπροστά από το 1ο δημοτικό. Για το 3ο δημοτικό έχει ανοίξει. Εντάξει, εγώ λέω τώρα για το 7ο νηπιαγωγείο που είναι μέσα στα Πευκάγια, στο 1ο δημοτικό. Θέλω να ρωτήσω, η άλλη ερώτηση είναι τι συμβαίνει με τις κάμερες, αν υπάρχει σκέψη να μπουν κάμερες εντός του Δημαρχείου. Και τέλος να ρωτήσω ένα πράγμα που λίγο με παραξένεψε, Δημάρχε, γιατί κάνατε αυτό που κάνατε και διώξατε το σχολείο οδηγών από τα Πευκάγια και καλά κάνατε. Αλλά μαθαίνω ότι ενοχλεί και η σχολή οδηγών στην Αγία Τριάδος στο Καφενεδάκι, που είναι κάθε Παρασκευή 2,5 με 3,5, και αντίστοιχα είναι στο Τζακό, γιατί έμαθα ότι οι σχολές οδηγών τώρα πρέπει να είναι σε ένα καφενείο για να πίνουν νερό ο κόσμος, να μην είναι στο πουθενά. Και θέλουμε να διώξουμε τη σχολή οδηγών που είναι μία ώρα κάθε εβδομάδα. Συνέβη κάτι τέτοιο. Αυτές είναι. Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλο, ανοίγει. Το μικρόφωνο παρακαλώ του συναδέλφου. Επειδή αναφέρθηκε κάτι από τον κύριο Γιαννακόπουλο, δεν το είχα ζητήσει πριν, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η διαδικασία, μια ενισχύει τόσο πολύ ο κύριος Γαβράς. Εντάξει. Θέλω να κάνω μια δήλωση. Μετά. Επειδή δεν έχετε εγγράψει στους ομιλητές, θέλω να κάνω μια δήλωση. Μετά την επιτυχία θα μιλήσετε εσείς. Ορίστε, κύριε Κυζιώτη. Λοιπόν, κατά σειρά σπουδαιότητα. Η φασιστική εμφάνιση της Χρυσής Αυγής, η οποία από ό,τι έχετε διαπιστώσει, πιστεύω, ξεπερνάει τα όρια ενός συντηρητικού χώρου που έχει μία άποψη, καθαρό που σεβαστεί, ακόμα και τις κλασικές εθνικιστικές απόψεις που ακούς και στο ευρωπαϊκό στερέωμα, γιατί εδώ πρόκειται για συνδυασμό φασιστικών αντιδραστικών απόψεων και φασιστικής τραμπούκικης πρακτικής. Δεν σταθώ τώρα στο επεισόδιο στην τηλεόραση, έτσι, ούτε στις εμπιστικές εμφανίσεις που κάνει. Ακόμα ούτε και στο ξυλοδαργό οικονομικό μεταναστών που επανειλημμένα έγινε και γίνεται στην Αθήνα κάθε μέρα. Εχθές το βράδυ όμως εμφανίστηκε και στην Αγία Παρασκευή. Στην εκτίμηση που είχε ο Ανταρσία επάνω, και δίπλα που είχαν το αντιδραστικό παζάρι η ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Αγίας Παρασκευής, εμφανιστήκαν 7 νεαροί, πήγαν μπροστά στην ψύχρα σε όλο τον κόσμο εκεί που είχε την εκπίπευση, κάναν έτσι και ας αγράψουν συνθήματα. Αίμα και τιμή, Χρυσή Αυγή. Προκλητικά μπροστά.
σαν εκεί που μίλαγε ο Κουβέλης, ας πούμε, να πήγαινε κάποιος άλλος και να έλεγε κάτσε λίγο πιο πέρα, να γράψω εδώ στα πόδια σου, ας πούμε, να σύμφωνα. Δηλαδή, γι' αυτό ξεπερνάει τα όρια του. Καταθέτω την πρότασή μου, την άποψή μου, την επιχειρηματολογία μου, έχω και εγώ το δικαίωμα να βάλω μια αφίση στο πανό μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό το όνος απευθείας προκλητικό. Λοιπόν, η εξέλιξη ήταν η εξής. Έγινε ένα μικρό επεισόδιο φραστικό, το οποίο είχε τη συνήθι εξέλιξη του τηλεφώνου στο κέντρο, όπου εμφανιστήκανε 5 θηριάκια ξυρισμένα με τα σχετικά τατουάζ με τις βάστικες στα μπράτσα τους και κάτσαν από κάτω σε μια απόσταση 30 μέτρων και το παίζανε νταβατζίδες εκεί γύρω. Λοιπόν, το θέλω σοβαρό το ζήτημα, αφορά και την πόλη μας, αφορά τα παιδιά μας που ήταν λίγο πιο πέρα και καθόλουσαν, αφορά και την κοινωνία μας συνολικά. Δεν πρέπει να μας αφήνει απαθές. Παρακαλώ ησυχία. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου. Τοποθετείτε αρχικός παράταξης. Παρακαλώ ησυχία. Επιτρέψτε μου, με όλο το σεβασμό στην άλλη, στην οποιαδήποτε άποψη, να το συνδέσω ευθέως με δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η πανψηφία από το Συμβούλιο ψήφωσα στην αποκατάσταση του χουντικού δημάρχου, που δημιουργεί ένα άλλο κλίμα ανοχής. Και δεύτερον, τις στάσεις και τις τοποθετήσεις οι οποίες περάσανε χαλαρά και από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και από το Συμβούλιο, οι τοποθετήσεις του συνάδελφου Αλεξόπουλου Φώτη υπέρ της Χούντας και της τιμής του Παπαδόπουλου. Λοιπόν, όταν θέλω σοβαρά ζητήματα αυτά, το θέτω το ζήτημα, το θέτω, προκαλώ την τοποθέτηση των παρατάξεων. Το θέτω έχει πει προσωπικού, το θέτω επί πολιτικού. Δεύτερο θέμα. Πήγα το πρωί σήμερα 6 ώρα για μια περιοδία πολιτικού περιεχομένου και υλικού στο γκαράζ του Δήμου. Και βέβαια η κουβέντα από τα πολιτικά πήγε και στα δικά μας τι γίνεται. Κάνω λοιπόν ένα συνειρμό και λέω φεύγω από εκεί κατευθείαν μετά, ας πούμε, μάλλον μετά το σχολείο μου προς το μεσημέρι και πάω στο ταμάρι του Χλαργού, δήμαρχε. Μπαίνω μέσα και κάνω μια καλή-καλή, ένα καλό-καλό ψάξιμο. Συμπέρασμα. Ήθελα να βγάλω τις φωτογραφίες, αλλά δεν είχα το χρόνο να τις φωτογραφίσω, να τις φέρω να τις βάλω εδώ, να τις δείτε λίγο. Αλλά πήγατε κάτω τον κόπο. Γιατί εκεί πέρα τι είδα εγώ. Σε τρία σημεία έχουν φτιάξει πάρκινγκ των αυτοκινήτων τους. Το ένα, άλλο ένα. Κώστα σκίζει σήμερα, μπαλάσα. Σκίζει πραγματικά. Κάποια στιγμή. Λοιπόν, μας έχει σκίσει και εμάς. Λοιπόν, σε κάποιο σημείο έχουν έναν όρχο φτιαγμένο, δίπλα έχουν το επισκευαστήριο των αυτοκινήτων, από κάτω έχουν κάτι άλλο. Πιο εδώ έχουν πετάξει οι αδρανοί μπάζα, τα οποία βέβαια θα ξαναφορτώνουν. Πιο πέρα έχουν το αποξύσιμο της ασφάλτου, το υλικό που το χρησιμοποιούν όπως και εμείς βέβαια. Και από την πάνω μεριά, προς τη Λάδωνος ας πούμε, να σας προσανατολίσω, έχει ένα βουνό από τα γνωστά ξερά κλαδιά, χόρτα, πεταμένους καναπέδες, τραπέζια, μπουκάλια, πλαστικά, μεταλλικά, κόλαση. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι καταρχάς είναι ένα αστείο βρωμιάς, μια αστεία βρωμιάς. Δεύτερον, είναι μια αστεία πυρκαγιάς. Από εκεί ξεκινάνε κατά βάση πυρκαγιές. Από σκουπιδότοπους που έχει γυαλιά σπασμένα και χίλια δύο άλλα πράγματα. Κατευθείαν στο σύνολο του τζακού αυτού. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι ο χώρος δικός μας. Κατά δήλωση όλο. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος το αμφισβητεί. Και τι πρέπει να γίνει, επειδή το θέσαμε μία, το θέσαμε δύο, πήραμε την αυτή του δημάρχου τη δέσμευση ότι θα κάνει συνάντηση με τον Δήμο Χωραργού, το ρωτήσαμε μετά από 15 μέρες, δεν έχει γίνει κάτι να μας ενημερώσει. Και εν πάση περιπτώσει, αφού δεν έχουμε εκεί χώρο εμείς, είμαστε, μας πρόκειται να φύγουμε, γιατί δεν φεύγουμε να πάμε εκεί στο χώρο μας, να πούμε κι εμείς μέσα, να έχουμε τον όρχο μας, να έχουμε το επισκευαστήριό μας, να γλιτώνουμε τα νίκια, να γλιτώνουμε τις επισκευές που πληρώνουμε από τα λεφτά που λέγανε τα παιδιά, γιατί έχουμε τεχνογνωσία, δεν έχουμε χώρο. Πού να λύσουμε, πού να καταλάβουμε σας πάνω εδώ πέρα. Να αφήσουμε τον δρόμο που κλείνουμε με τα απορριπαντοφόρα έξω από το κόμπο της Αττικής Οδού εκεί και πάσα να διεκδικήσουμε και τον χώρο μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί παθούμε να σέρνεται αυτό επί τετραετίες και το έχουμε ρωτήσει σαν αντιπολίτευση και την προηγούμενη διοίκηση και στην προπροηγούμενη διοίκηση και τα δικά του δεν έβγαινε. Το θέλω λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω μια απάντηση. Και το τελευταίο. Είναι σε γνώση της Επιτροπής Παιδείας. Είναι, φαντάζομαι.
ότι πολλά σχολεία του χρόνου θα ξεκινήσουν με αδυναμία να λειτουργήσουν λόγω παιδιών πολλών. Εγώ δεν βλέπω λύση. Περίμενα μια λύση, ξαναπέριμενα μια λύση. Ναι. Τελικά από ό,τι βλέπω, γιατί ήρθε και ρώτησα τις υπηρεσίες σήμερα και λέω για παράδειγμα στον πρόεδρο του κ. Σταθόπουλος, προϋποθέτει και τα λιώμενα στο 7ο, που θέλει και τον τρίτο όπως είπε ο κ. Σταθόπουλος, προϋποθέτει την πολεοδομική τακτοποίηση των αυθαιρέτων σχολείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Μας τα έχει δώσει ΟΣΚ εδώ και χρόνια και δεν ξέρουμε ακόμα και το διοικητικό καθεστώς. Είχαμε πάρει όμως μία πρώτη απάντηση του κ. Σταθόπουλου τότε, ότι οι φάκελοι έχουν κατέβει, τους κοιτάμε έναν έναν, τους έχουμε δώσει, αλλά από ό,τι κατάλαβα, ούτε η τεχνική ήταν σε θέση να με ενημερώσει ακριβώς για κάθε σχολείο ή για το τάδε που ρώτησα, ούτε η νομική όμως είχε κάτι να μου πει, έχει να μας πει ο κ. Σταθόπουλος. Ελπίζω να μας το λύσει κιόλας, γιατί το θεωρώ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Το τρίτο δημοτικό, να σας πω λοιπόν, ότι ο διευθυντής όσο έχει υποχρέωση από την γνωρίζετε την εκπαιδευτική, ό,τι αίτηση που έρχεται και είναι από το χώρο γύρω του σχολείου, το γράφει το παιδί. Αυτή τη στιγμή θα φύγουν δύο τμήματα και θα δουν τρία τμήματα. Υπάρχουν λοιπόν δύο περιπτώσεις. Ή θα κάνουμε κάποιες τάξεις με 28-30 παιδιά, δηλαδή θα περάσουμε την υποβάθμιση με απόφαση δικιά μας, ή θα έπρεπε να είχαμε αλλάξει τα σύνορα, τα όρια, να το πω καλύτερα, τα όρια από που το κάθε δημοτικό παίρνει παιδιά. Είχατε πει ότι θα το είχατε κάνει αυτό. Αλλά τελικά εξελίσσεται η κατάσταση έτσι που αν εγώ πάω και γράψω το παιδί μου στο τρίτο σήμερα, δεν το πουλάμε τίποτα από εκεί μετά. Ας πω εγώ εκεί θα το πάω. Τελείωσε. Το πήρα, το γράψα, είστε υποχρεωμένοι. Δεν το πουλάω τώρα, το παίρνω, το πάω αλλού. Αυτό πρέπει να έχει λυθεί πριν πάνε τα παιδιά. Κάπως, δεν ξέρω πώς. Τελικά τι θα γίνει δηλαδή. Το παιδί μου θα κάνει σε 30 και το κάθε παιδί σας θα κάνει σε 30 μαθητών τάξη. Λιώμενα αποκλείται να μπουν και τα υπόλοιπα επί του θέματος της αναμόρφωσης. Η κυρία Δάβαρη δεν είναι εδώ, η κυρία Παπαδοπούλου. Ορίστε κυρία Παπαδοπούλου. Ναι, ό,τι θέλει, δηλώσε ερωτήσεις. Ορίστε. Θέλω να δηλώσω στο σώμα, καλησπέρα σε όλους. Αγαπητέ φίλε Ανδρέα, δεν ψηφίσαμε τον δικό δήμαρχο, ψηφίσαμε τον εκλεγμένο δημοτάτη της Αγίας Παρασκευής για ανάπτυξη. Ένα. Δεύτερον, αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα, με τη δράση και την εκλογή της Χρυσής Αυγής. Και τρίτον, όσον αφορά τον κύριο Αλιαξόπουλο, πριν δηλώσουν του δικών δημάρχων και Παπαδόπουλου, τουαλέτες και καμπινέδες, η μόνη αντίδραση που θα μπορούσα να κάνω, μακάρι να το κάνανε και όλοι, είχα ζητήσει ότι δεν θα ήθελα να ενημερώνουμε για τέτοιου είδους περιεχόμενα και ανακοινώσεις στο προσωπικό μου email. Η αντιδήμερος κυρία Δάβαρη. Εγώ ήθελα να σε ενημερώσω για την εκδήλωση που κάνουμε για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκείνο που με ευχαρίστησε ιδιαίτερα είναι ότι συμμετείχαν πάρα πολλά παιδιά από τα σχολεία. Γονείς ορισμένοι, δεν μπορώ να πω εκεί, πραγματικά αισθάνομαι ότι οι πολίτες, οι γονείς δεν ανταποκρίνονται. Όπως βέβαια δεν ανταποκριθήκατε κι εσείς. Πάντα στη δυτική είσαστε πρώτοι, αλλά κανένας δεν είναι στο βουνό. Όλοι ενδιαφερόσαστε για το βουνό, όλοι το θέλετε καθαρό, γιατί δεν έχει μπουκάλια, γιατί οι ταξίδες δεν είναι πάνω, γιατί πλένε, τι κάνουν, αλλά κανέναν δεν είδε. Η μόνη που είδε κρύο ευχαριστήσεων είναι την κυρία Γάκη. Και την ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που λάψατε και τις απουσίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κωστόπουλος. Ορίστε κύριε Βυζιώτη. Κύριε Πρόεδρε. Ορίστε κύριε Βυζιώτη. Λοιπόν, εγώ τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που υποτιμούσαν την ημέρα, σε να τα ψηφίσει. Αλλά δεν με είδατε στην εκδήλωση επάνω. Αλλά θα με βλέπετε, ελευκό σημαίνει όχι. Όπως κι άλλα συμβαίνουν άλλα πράγματα, αγαπητή μου Ελευθερία. Όμως, αν μεσημέρια κυκλοφοράτε στο βουνό, θα με βλέπετε σχεδόν κάθε μέρα. Αν διασταυρώνετε πάνω, γιατί πάντα κάνω τη βόλτα με την περιβολία μου. Προσέχετε, κυρία Μουκτούρη, ο κύριος Κωστόπουλος. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, ησυχία. Ορίστε, κύριε Κωστόπουλος. Προσέχετε, κύριος Λεκτής. Κύριε Πρόεδρε, ο επικεφαλής παράταξης μαζί για την Αγία Παρασκευή εξέφρασε το παράπονο ότι δεν τον έχουμε εντάξει στο γενικότερο πνεύμα του Παντοπολίου
Και δεν το λέω ειρωνικά αυτό, απλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μακάρι η παράταξη του Βασίλου Γιαννακόπουλου να έχει συμβάλει να έχει πάει έστω και ένα πακέτο μακαρόνι εκεί πέρα. Δεν έχει πάει λοιπόν ούτε ένα πακέτο μακαρόνι. Μόνο η δική μας παράταξη έχει επιφορτιστεί αυτό το δύσκολο έργο. Έτσι. Είναι σημαντική πρωτοβουλία του Δημάρχου που πάει στα σούπερ μάρκετ και ζητάει την αλλογή. Όμως να πω και κάτι άλλο, το οποίο μπορούσε ο κ. Γιαννακόπουλος να έχει ενημερωθεί, να μην είχε ρωτήσει τουλάχιστον. Έτσι. Έχουμε κάποιους χορηγούς οι οποίοι δεν φίδονται τροφίμων. Όχι ότι ο κ. Δήμαρχος δεν θα το κάνει αυτό. Εγώ όταν είπα ότι το πατοπολείο θα έχει μια συνεχόμενη ροή τροφίμων, είπα ότι θα έχει μια συνεχόμενη ροή. Δεν παρακάμπτω με αυτό. Άσχετα εάν ο κ. Δήμαρχος θα πάρει για αυτήν την πρωτοβουλία, που ορθά πράττει, έτσι. Ευχαριστώ. Ο κ. Γαβράς. Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο θέμα που θέλω να βάλω είναι ένα που το έχω βάλει σήμερα είναι η τρίτη φορά και νομίζω ότι πλέον γίνεται στα όρια του σκεμμένου. Αυτό που σας είχα καλέσει και τις δύο πρώτες μου δηλώσεις κάθε χρονιά που έχουμε κάνει για μια κινητοποίηση, για μια ενεργοποίηση από την πλευρά σας να μπείτε επικεφαλής μιας προσπάθειας να γραφτούν όσο γίνεται περισσότεροι στα δημοτολόγια του Δήμου της Αγίας Παρασκευής. Είναι η δεύτερη χρονιά που δεν το κάνετε και νομίζω ότι γίνεται πλέον εσκεμμένα. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι οι λόγοι υπάρχουν να μένει εκκλειστός ο αριθμός και όσο γίνεται χαμηλότερος τον εγγεγραμμένο στα δημοτολόγια της Αγίας Παρασκευής. Είναι το γνωστό, 35.000 εγγεγραμμένοι, 22.000 ψηφίζουν την πρώτη Κυριακή, 17.000 την δεύτερη και οι παρεούλες γράφουν ιστορία. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Είναι ίδιο με αυτό που έθεσαν αλλά, οι δύο προηγούμενοι επικεφαλείς των παρατάξεων, αλλά από την πλευρά μου το βάζω στη θεσμική του διάσταση. Βάζω δηλαδή το θέμα της μονοπαραταξιακής άσκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Αυτό που λέγαμε παλιά πάντα ότι στα κοινωνικά όλες οι παρατάξεις είναι μαζί, έχετε επιλέξει εσκεμμένα πλέον, εκτιμώντας ότι επικοινωνιακά σας πάει πάρα πολύ καλά, να καρπώνεστε προσωπικά και μονοπαραταξιακά τα ωφέλη από την επικοινωνιακή αξιοποίηση της κοινωνικής δραστηριότητας του Δήμου σε μια εποχή που τα κοινωνικά ζητήματα είναι πάρα πολύ σκληρά. Απλώς αυτό που δεν έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά, κατά την εκτίμησή μου πάντα, είναι ότι όταν λέμε κοινωνικό, εννοούμε και από την κοινωνία και προς την κοινωνία, όχι μόνο προς την κοινωνία. Αν δεν υπάρξει συνέγερση της κοινωνίας συνολικά, δεν πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα το κοινωνικό. Και αυτή η συνέγερση συμβολικά συμβολοποιείται στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και στην διαπαραταξιακή συγκρότηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης που τελικά εσείς θα το καρπώνεστε ούτως ή άλλως μια και είσαστε δημαρχεύουσα παράταξη. Αλλά είναι υποχρεωτικό και στην κοινωνία μετράει πάρα πολύ να φαίνεται ότι οτιδήποτε το κοινωνικό σχεδιάζεται και υλοποιείται από κοινού από όλες τις παρατάξεις. Εσείς αντιθέτως έχετε διαλέξει τη μονοπαραταξιακή λογική. Και επιμένω ως απάντηση πλέον σε μία παρατήρηση ότι όσο θα συνεχίζετε να λειτουργείτε μονοπαραταξιακά αυτά τα ζητήματα, εγώ τουλάχιστον από την πλευρά προσωπικά και στο βαθμό που εκπροσωπώ την παράταξη μαζί για την Αγία Παρασκευή, δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω ως απλός πολίτης πλέον, ενώ παραμένω εκπρόσωπος παράταξης σε αυτά που διατείνεται ότι χρειάζεται ο κύριος Κωστόπουλος. Η διαπαραταξιακή συμμετοχή και η συμμετοχή των παρατάξεων στις κοινωνικές δράσεις διασφαλίζεται μέσα από τη θεσμική λειτουργία και όχι από την αυτόβουλη προσπάθεια είτε του κύριου Σταθόπουλου είτε του οποιοδήποτε να φέρει τρόφιμα στο πατοπολείο. Το θεσμικό μέρος της υπόθεσης εγώ βάζω στο τραπέζι και σας καλώ να το ξανασκεφτείτε. Εσείς θα είσαστε οι κερδισμένοι, αλλά η κοινωνία έχει ανάγκη να δει τις παρατάξεις όλες ενωμένες και στον τύπο αλλά και στην ουσία. Και επαναλαμβάνω, όσο την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής την κρατάτε στο επίπεδο που την κρατάτε, αποκλείεται πλέον την λειτουργία της κοινωνικής υπηρεσίας και των κοινωνικών δράσεων σε διαπαραταξιακό επίπεδο. Προσωπικό κύριε Πρόεδρε. Ορίστε κύριε Κωστόπουλο. Ναι, αναφέρθηκε το όνομά μου. Αγαπητέ κύριε Γαβρά, τι μονομερός το βλέπουμε το θέμα της κοινωνικής πολιτικής. Εντάξει, ο κύριος Σταθόπουλος έφερε κάποια στιγμή ένα τονοτρόφιμα. Αυτό το αναδείξαμε. Μπορείτε εσείς να πείτε ένα τονοτρόφιμα. Έχουμε κανένα λόγο να με το αναδείξουμε έτσι και το κάνετε. Σας είπε κανείς ότι εγώ θέλω να είμαι
ο single trader εκεί πέρα, να φαίνομαι μόνο εγώ. Μακάρι και εσείς να μπορούσατε να βρείτε, να συνεισφέρετε στο οτιδήποτε. Σαφώς θα το αναδεικνύαμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν είπαμε για παράδειγμα για τον ανθρώπινο τέτοιο τρόφιμο. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί το βλέπουμε μόνο με λάθος. Λοιπόν, παρακαλώ. Παρακαλώ εσύ μία να το προσωπικό δεν είναι απάντηση. Απάντηση δίνει ο Δήμαρχος, κύριοι συνάδελφοι, της πλειοψηφίας, ησυχία παρακαλώ. Θα μου δίνετε το λόγο. Ναι, θα παρακαλώ για την υπηρεσία της συζήτησης. Ακούστε με παρακαλώ. Ακούστε με παρακαλώ. Κύριε Κωστόπουλε, γιατί το κάνετε αυτό. Κύριε Κωστόπουλε, παρακαλώ. Κύριε Κωστόπουλε, παρακαλώ. Τιμό, κάτσε λίγο χαλά. Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους της υπόλοιπης. Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους της υπόλοιπης. Είναι όταν γίνεται μια πολιτική κριτική. Δηλαδή πρέπει εδώ πέρα ένας να προσβάλλει τον άλλον για να βάλουμε το λόγο με προσωπικού. Είναι αυτό το επιχείρημα, ρε Γιάννη, που σου τσάπε να βάλουμε το λόγο. Κύριε Κωστόπουλε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους. Να πω κάτι, μπορώ. Ευχαριστώ. Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους της συμπολίτευσης για την οικονομία της συζήτησης να έχουν την υπομονή να απαντήσει ο Δήμαρχος και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί σε κάτι, βεβαίως μπορούν να πάρουν τον λόγο. Ο κύριος Γαφράς επί προσωπικού. Ορίστε, κύριε Γαφρά. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κωστόπουλος αδίκως εξηγείρεται. Είναι ο κύριος Κωστόπουλος αποτελεί στέλεχος της ομάδας διοίκησης του Ελληνικού Παντοπολίου. Πολιτικός προϊστάμενος είναι ο Δήμαρχος και προς τον Δήμαρχο απευθύνεται η παρατήρησή μου. Δεν έχει να κάνει τίποτα με τον κύριο Κωστόπουλο, απλά χρησιμοποίησα τη φράση που είπε ο κύριος Κωστόπουλος και τίποτα άλλο. Ο κύριος Γιανακόπουλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο. Όχι προσωπικά, μια ερώτηση για αυτά. Ησυχία, παρακαλώ. Να έχετε υπόψη, δεν ξέρω πριν το Δήμαρχο ή μετά, έκανε μια τοποθέτηση ο Αντρέας Κυριακός και θέλω να πω δύο λόγια γιατί προκάλεσε. Να απαντήσετε δηλαδή. Να απαντήσω και να απαντήσει. Εντάξει, κύριε Γιανακόπουλο. Ο κύριος Καζάκος, επί της διαδικασίας. Ορίστε, κύριε Καζάκο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω τους όσους συναδέλφους τοποθετούνται πάνω στα ζητήματα να μην επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο, τα θέματα στην ουσία που έβαλε ο κύριος Γιανακόπουλος, με την ίδια μορφή τα βάλανε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις και οι δηλώσεις. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, σε αυτή την πόλη το έχω ξαναπεί, υπάρχει πολύ κουτσοπολιό και πολύ θυμολογία. Όχι τώρα, χρόνια πολλά. Εγώ το πρωτοδιέγνωσα από το 2002 και μετά, που ασχολήθηκα με τα δημοτικά. Και βέβαια, πολλοί μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, μη έχοντας να αναδείξουν κάποια άλλα θέματα, ασχολούνται με το κουτσοπολιό που κυκλοφορεί στην Αγία Στυλιάδος και εσύ ή το κουτσοπολιό που μπορεί να κυκλοφορεί στο Τζακό ή στο Κοντόπεδο ή στην πλατεία Ταγιάννη, στην πλατεία της κεντρικής της Αγίας Παρασκευής. Και έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές, όχι τώρα, χρόνια λέω, και αναδεικνύουν αυτό το κουτσοπολιό είτε με ερωτήσεις, είτε με ότι είναι, υπάρχει θέμα ή ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, όσον αφορά την Αγία Στυλιάδος λοιπόν και για τα μάξα, τις σχολές οδηγών και αυτά που ήταν στα πουχάκια, εμείς πήγαμε απλά μετά από που διαπιστώσαμε έντονο πρόβλημα τη διαμαρτυρία των κατοίκων και του συλλόγου των Πευχακίων. Συναντήσαμε τη διευθύντρια της περιφέρειας, την κυρία Μίχου, που είναι στα αυτοκίνητα. Ναι, να τελειώσω. Λοιπόν, και τη ζητήσαμε να φύγουν τα εξεταστήρια από την περιοχή των Πευχακίων. Έβγαλε μία απόφαση η κυρία Μίχου ως διευθύντρια και μετακίνησε το εξεταστικό κέντρο στην περιοχή του Γέρακα. Μετά από 2-3 χρόνια το μετακινήσει στην περιοχή Σπεανία. Μετά από 2-3 χρόνια το μετακινήσει σε άλλη περιοχή του Βόρειου Τομέα. Τώρα το τι γίνεται στην Αγία Στριάδος κλπ. Είναι ένα εσχρό κουτσοπολιό και όποιος το διακινεί δεν το γνωρίζω καν. Ούτε καν ξέρω σε ποιο καμία. Πάνε οδηγοί και κάθονται και πίνουν καφέ και ούτε με ενδιαφέρει. Έτσι, είναι απλά κουτσοπολιό. Λοιπόν, πυροπροστασία. Στην πυροπροστασία απόψε έχουμε ένα θέμα εδώ
πέμπτο, τρίτο, δεν θυμάμαι ποιο είναι, όπου ζητάμε να πάρουμε μετά από παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί το κράτος δεν λειτουργήσε, εσκεμμένα δεν λειτουργήσε βέβαια, να προσλάβουμε προσωπικό, 12 άτομα για την πυροπροστασία, τα οποία σήμερα θα αποφασίσουμε, αύριο θα επιδιώξουμε το αργότερο να πάνε στην περιφέρεια για έγκριση και αυτοί είναι δημιουργήτες. Θα τους πάρουμε με την διαδικασία αυτή τη σύντομη του διμήνου και πιθανόν, αν χρειαστεί, θα τους ξαναπάρουμε άλλους δύο μήνες μετά άλλο ένα δίμηνο μέχρι εκεί που δικαιούμαστε. Έναν, έχουμε και αυτόν, εντάξει, δεν είναι πλήν από το. Όχι, έχουμε και το Ιατρία του Κησιώτη. Εντάξει. Επίτιμος. Λοιπόν, εξέδρα. Πραγματικά την Παρασκευή το πρωί με πήρε ο κύριος Ιεροδιάκονος, ο προϊστάμενος της Αυτοριστασίας και μου λέει, Δήμαρχε, πήγαμε να πάρουμε την εξέδρα του Δήμου, μετά διαμαρτύρεται ο Βουτσινάς γιατί μιλάνε οι σύμβουλοι, ενώ μιλάει ο Βουτσινάς. Καλά. Λοιπόν, με ειδοποίησε λοιπόν ο κύριος Ιεροδιάκονος, είχαν πάει να πάρουν την εξέδρα, να στήσουν τη μισή στην πλατεία που θα μιλούσε ο κύριος Κουβέλης εχθές και θα παρέμενε βέβαια για οποιουσδήποτε μιλάγανε στη συνέχεια, δεν είχε λόγο να την βγάλουν, και την άλλη μισή στο 8ο Δημοτικό. Και διαπιστώσανε ότι είχε διαρριχθεί η αποθήκη που την αποθηκεύουν. Και δεν είχε διαλυθεί από την πόρτα μπροστά να σπάσει την πυλωνιά. Είχαν ανέβει στα κεραμίδια, βέβαια δεν υπάρχουν κεραμίδια, υπάρχει ελεγγύτ, είχαν ξυλώσει το ελεγγύτ και βγάλανε την εξέδρα, την πετάγανε έξω, την φορτώσαν και φύγανε. Τα σίδερα βέβαια, έτσι. Ναι, νύχτα προφανώς. Αυτό δείχνει ότι εδώ στο Δήμο σε πολλά σημεία δεν φυλάσσεται, διότι δεν υπάρχει προσωπικό να φυλάσσεται με νυχτοφύλακες κλπ. Κλπ. Και αντιλαμβάνεστε βέβαια, να βάλεις έναν άνθρωπο στο στρατόπεδο Σπυρούδη, μπορεί να το καθαρίσουν τότε. Έτσι έγινε στην Ερμηλιά. Και βέβαια αυτό, ένα άλλο σημείο που δεν φυλάσσεται και είναι εντελώς αφύλακτο, είναι και ο Δήμος. Και από ό,τι γνωρίζω κύριε Αλεφαντή, θα μπουν και κάμερες στο Δήμο για τη φύλαξη του Δήμου. Μέσα, έξω, παντού. Περιφερειακά. Έξω, γύρω-γύρω. Εντάξει, δεν το ξέρω. Για έξω θα πούνε μόνο. Θα καλυφθούν οι εισόδοι μόνο. Οι εισόδοι θα καλυφθούν με κάμερες και βεβαίως τα απογεύματα και τις νύχτες εδώ οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει να μπει μέσα, να το σπάσει, να πει το Δήμο. Έτσι. Εκτός ωραρίου. Λοιπόν. Εκτός ωραρίου. Λοιπόν, αν κατεβάσουμε τη φωτογραφία του κοινοτάρχη Γιώργου Παπαγιάννη και εξαφανίσουμε την αυγή, τη Χρυσή Αυγή Ανδρέα, τώρα την κατέβασα εγώ αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου, θα κατασκευάσει τοποθέτηση. Λοιπόν, ο Παπαγιάννης, ο Γιώργος Παπαγιάννης, τοποθετείται εκεί ως κοινοτάρχης και όχι ως διορισμένος δήμαρχος επιχειρηματίας. Λοιπόν, το 118 ενημέρωσα, όποιος θέλει κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση, να τον πάρω τηλέφωνο να τον ενημέρωσω. Όχι εδώ. Έτσι. Τι ενέργειες ετοιμάζει η νομική υπηρεσία. Ναι, εσάς κύριε Σταθόπουλε, εννοώ ότι θα σας πάρω αύριο τηλέφωνο, κάποιος θέλει κι άλλος ενημέρωση, να μου πει να τον ενημερώσω. Εντάξει, κάποιος στην Οικονομική Επιτροπή πάνω που θα είμαστε να σας ενημερώσω. Λοιπόν, νεφροπάθης. Η νεφροπάθης είναι γυναίκα. Ζητήσαμε λοιπόν, καταρχάς δεν δικαιώται να έχει θέση. Διότι όποιος κάνει νεμοκάθαρση ή οποιοδήποτε, τότε όλες οι θέσεις, μισές θέσεις, Αγία Παρασκευή, πάρτιν θα ήταν δοσμένες με άδεια από το Δήμο. Ζητήσαμε λοιπόν από κοντινό της πρόσωπο, καταρχάς δεν δικαιούται γιατί δεν έχει αυτοκίνητο, όπως ορίζουν εδώ ο νόμος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει γίνει νόμος. Έτσι, ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτός. Ένα λεπτό. Εάν δεν έχεις αμάξι δικό σου, δεν δικαιούσε θέση πάρκινγκ. Εάν έχεις θέση πάρκινγκ στο σπίτι σου, πάλι δεν δικαιούσε θέση να αναπήρει. Αυτά είναι γνωστά νομίζω, τα ξέρετε, έτσι, είναι το κύριο Θεοδικίδη.
Τα έχουμε, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Χρόνια και βλάβει και ένα λεπτό. Το πάρτι το ζήτησε η συγκεκριμένη κυρία για την υπηρέτριά της, η οποία την εξυπηρετεί και την μεταφέρει. Και ζήτησα λοιπόν και εγώ από τη συγκεκριμένη ασθενή να μου φέρει ένα χαρτί από πότε πάει και κάνει αποκάθαρση, ποιες μέρες. Πάει, ας πούμε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, συνήθως πάνε μέρα παραμέρα. Ή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Ένα λεπτό. Να μου φέρει λοιπόν ποιες μέρες πάει και κάνει αιμοκάθαρση, ούτως ώστε να βάλω θέση στάθμευσης για τη συγκεκριμένη κυρία, για το συγκεκριμένο αμάξι το οποίο χρησιμοποιεί, 8 με 9 το πρωί που θα πηγαίνουν να την παίρνουν και θα την πηγαίνουμε και 4 με 5 τα απόγευμα που θα την ξαναφέρουμε. Οι υπόλοιπες μέρες και οι υπόλοιπες ώρες δεν θα δώσουμε ένα λεπτό, να τελειώσω. Δεν θα δώσουμε σε κανέναν υπηρετικό προσωπικό, σε κανέναν να έχει θέση στάθμευσης. Διότι πρόκειται για τη γυναίκα η οποία τη συντηρεί. Δεν μου έχουν φέρει καμία μέχρι στιγμής απάντηση. Αλλά ακόμα τους είπε, αν δεν μπορούν να το κάνουμε αυτό, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Τι ώρα μετακινείται η κυρία για αιμοκάθαρση? 8 με 5 το απόγευμα. Να δώσουμε λοιπόν τη θέση 8 με 5 το απόγευμα, τη θέση στάθμευσης στη συγκεκριμένο αριθμό, να μην παρκάρει κανένας, να εξυπηρετείται συγκεκριμένη νευροπαθή και στη συνέχεια βέβαια τα μάξι εκεί θα είναι ελεύθερο να παρκάρει όποιος θέλει. Όποιος θέλει από την γειτονιά ή από οτιδήποτε. Δεν μου έχουν φέρει εδώ και 15 μέρες απολύτως τίποτε. Και μάλιστα επικοινώνησε και μια κυρία μαζί μου, η οποία μου ζήτησε κάποιους ρυθμίσεις και μου λέει θα το ρυθμίσω. Εγώ θα το συζητήσω, νομίζω είχε πάρει πώς λέγανε, πού είχε πει σε Ελλάδα, παιδιά. Ο Τζολετάκη, ναι. Η οποία ενδιαφέρει την κυρία Τζολετάκη, λοιπόν, και τη ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, από λόγους ευαισθησίας, δεν ξέρω γιατί, και της είπα, συνεννοήσουμε με την κυρία και φέρουμε αυτά. Έχουν περάσει 15 μέρες, δεν μου έχουν φέρει τίποτα. Να βγάλω μία πινακίδα, όπου θα είναι θέση στάθμευσης για τη συγκεκριμένη κυρία, 3 φορές την εβδομάδα, από 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν έχουν φέρει τίποτα λοιπόν. Και να τα αφήσουν όλα αυτά τα δήθεν ότι δεν έχουμε ευαισθησίες ή δεν έχουμε κίνημα. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ θέλω να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Παρακαλώ, κάτι λίγο σιγά. Για την ευαισθησία την οποία δείχνει ο κύριος Γαβράκης από το κοινωνικό παντοπολείο, ότι αποκλείεται η αντιπολίτευση, ότι το χειριζόμαστε μόνοι μας, ότι θα ήταν καλύτερα να το. Λοιπόν, λίγο ησυχία. Συνάδελφοι, πρέπει να σας λέει ο Δήμαρχος να κάνετε ησυχία. Συνάδελφοι. Πρέπει να σου το πει ο Δήμαρχος. Ότι θα πρέπει να έχουμε ευαισθησία και θα πρέπει να συμμετέχει και η αντιπολίτευση. Μία ερώτηση. Ρητορική. Ο κύριος Γαβράς ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Ιατρείου. Το 7, το 8, το 9 και το 10. Και προσλάμβανε προσωπικό στα Δημοτικά Ιατρεία και 2 γιατρούς. Με δική του πρωτοβουλία και με δικές του αποφάσεις. Πότε ρώτησε την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα ή εμένα ή τον Γιάννη τον Σταθόπουλο ή τον Γιάννη τον Αργυρό που πηγαίναμε εκεί εθελοντικά να πει σε εμάς, σαν αντιπολίτευση, ρε παιδιά, μήπως ξέρετε κανένα καλό γιατρό, παθολόγο, πνευμονολόγο, ουρολόγο, δεν ξέρω εγώ τι, ορθοπαιδικό, να τον πάρουμε στα δημοτικά και να είναι και δημότης μας και να τον πάρουμε να δουλέψει στα δημοτικά ιατρία. Εμένα δεν με ρώτησε ποτέ. Αν έχει ρωτήσει τον Γιάννη τον Σταθόπουλο ποτέ να του υποδείξει, όχι για άλλους φαιτολογικούς λόγους, έναν άνθρωπο από την Αγία Παρασκευή
αξιοπρεπή επιστήμονα, καλό κλπ. Να δουλέψει στα δημοτικά ιατρία, να μας πει πότε ρώτησε εμένα, δεν με ρώτησε ποτέ, θα το καταθέσω. Δηλαδή τότε η αντιπολίτευση δεν είχε λόγο στην κοινωνική πολιτική που εφάρμοσε ο κύριος Γαβράς και σήμερα ο κύριος Γαβράς θέλει να γίνει νοματέος ξανά μέσω της κοινωνικής αντιπολίτευσης, μέσω της κοινωνικής πολιτικής, να τον βάλουμε να κάνει κουμάντο στην κοινωνική πολιτική και κάθε φορά μας το κοπανάει ότι δεν συμμετέχει και δεν παίρνει αποφάσεις στην κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, εμείς στηριζόμαστε τη διοίκηση του Δήμου, εσείς είστε αντιπολίτευση λοιπόν κύριε Γαβρά, έχετε το δικαίωμα να καταθέτετε προτάσεις, να κάνετε έλεγχο στη διοίκηση και από εκεί και πέρα να μας καταγγέλλετε αν δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Ο κύριος Γαβράς επί προσωπικού. Παρακαλώ ησυχία. Τι να πεις και τι να πιάνεις. Νομίζω ότι πλέον ότι υπάρχει θέμα μορφωτικού επίπεδου. Όταν λοιπόν τίθεται θέμα θεσμικής λειτουργίας της κοινωνικής υπηρεσίας και ανακαλύπτεις τι έκανε πριν 4 χρόνια ο Γαβράς για αντιπερισπασμό, νομίζω πλέον είναι θέμα μορφωτικού επίπεδου. Δεν είναι απλά λαϊκισμού. Είναι μορφωτικού επίπεδου και λυπάμαι. Δεύτερο, για τους προσληφθέντες γιατρούς στα δημοτικά γιατρία. Φαίνεται ότι ήταν απόν πριν γίνει δήμαρχος ο Ζορμπάς. Δεν έφυγε κανένας από αυτούς που είχαν προσληφθεί από τη δική του θητεία. Μα κανένας. Αυτοί παραμείνανε. Οι μόνοι που προσληφθήκαν επιπλέον ήταν οι διαβητολόγος, οι οποίοι ρωτήθηκαν όλοι οι αγιοπαρασκευιώτες διαβητολόγοι και δεν θέλησε κανέναν να έρθει. Ήταν η πνευμονολόγος που ερχόταν δωρεάν από το Σεισμανόβιο, ο πνευμονολόγος για να κάνει το γιατρείο διακοπής καπνίσματος. Η άλλη πνευμονολόγος που βοήθησε σε αυτό το θέμα πάλι και σχεδόν νομίζω ότι δεν έκανε και σύμβαση ποτέ. Το 90% των γιατρών που δούλεψαν στα δημοτικά γιατρία της θητείας μου ήταν γιατροί που δουλεύαν την προηγούμενη τετραετία. Α, ήταν και ο αδερφός μου, τον πρότεινε ο κύριος Καρλάφτης, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο των Δημοτικών Γιατρών από την πλευρά σας, κύριε Ζορμπά. Αλλά έλεος, δεν είναι πολιτική δημάρχου να απαντά σε θεσμικού τύπου κριτική με προσωπικού τύπου επιθέσεις. Δεν είναι απλά λαϊκισμός. Είναι έλλειμμα μορφωτικού επίπεδου. Ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, εγώ λοιπόν μας είπε ο κύριος Γαβράς ότι είμαι αμόρφωτος και ο κύριος Γαβράς είναι ομορφωμένος. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να κρίνει τώρα ποιος είναι αμόρφωτος, ποιος είναι ομορφωμένος, τι μόρφος έχει ο καθένας και τι επίπεδο έχει ο καθένας. Λοιπόν, ψεύδεστε κύριε Γαβρά. Στα δημοτικά ιατρία ψεύδεστε ασύστολα. Και το λέω δημόσια. Στα δημοτικά ιατρία και το ξέρει και όλη η παραταξή σου και σου την μπαίνανε εκλαϊκευμένα να το πω, ότι έκανες προσωπικές επιλογές, έστεινες δικό σου μηχανισμό για να πάρεις τους ψήφους για να προχωρήσεις για δήμαρχος. Και το ξέρει όλη η παράταξή σου. Λοιπόν, άστα αυτά τώρα. Καλού να τα πω. Ορίστε κύριε Κοβέο, ο κύριος Αντιδήμαρχος. Επί προσωπικού είναι κύριε Κοβέο. Επί προσωπικού προηγείται, ορίστε κύριε Γαβράκη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξανανοίξουμε να φέρω πάλι τα αρχεία των δημοτικών γιατριών για να δούμε αν όντως αυτό που λέω ότι οι συμβάσεις των γιατρών των δημοτικών γιατρίων το 90% ήταν οι συμβάσεις που είχαν την υπογραφή του προηγούμενου Προέδρου. Από εκεί και πέρα περί προσωπικών μηχανισμών και τα υπόλοιπα. Ας τα λέει ο Δήμαρχος, εκτίθεται και επιβεβαιώνει την άποψή μου για την υπόστασή του. Μάλιστα. Ο κύριος Κοφέος. Να απαντήσει παρακαλώ η διοίκηση στις ερωτήσεις. Είναι ο κύριος Κοφέος, ο κύριος Λέκας, ο κύριος Κωνσταντακόπουλος και μετά θα μιλήσει ο κύριος, θα απαντήσει ο κύριος Γιανακόπουλος και ο κύριος Σταδόπουλος. Ορίστε, μισό λεπτό κύριε Κοφέο, μισό λεπτό. Θα το εξετάσει ο Δήμαρχος Γεωργιάδης. Ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Κοβέος έχει τον λόγο. Ορίστε κύριε Αντιδήμαρχε. Ορίστε κύριε Αντιδήμαρχε. Όπως γίνεται πάντα στους Δήμους, η Δημοτική Αρχή
χαράζει το πρόγραμμά της σχετικά με την κοινωνική της πολιτική. Το Δημοτικό Συμβούλιο ελέγχει, τις αποφάσεις των προγραμμάτων της και οι υπηρεσίες του Δήμου, επειδή χειρίζονται... Θα ήθελα λίγο... Επειδή αφορά πρόσωπο και απαντώ στην ερώτησή του, θα ήθελα λίγο... Θέλω να απαντήσω και να σας πω το εξής, ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες χειρίζονται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτελεί το πρόγραμμα με λεπτότητα και δεν θα μπορούσαν οι παρατάξεις και ούτε εμείς, ούτε εγώ προσωπικά παρεμβαίνω σε οποιαδήποτε απόφαση κοινωνικού χαρακτήρα και παρέμβασης γίνεται μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες. Θα ήθελα να διαδείτε την κοινωνική υπηρεσία λίγο με διαφορετικό μάτι από ό,τι ενδεχομένως υπήρχαν τα άλλα χρόνια. Πρέπει να υπάρχει διακριτικότητα. Εμείς, η δημοτική εξουσία, αυτή τη στιγμή δεν παρεμβαίνουμε σε καμία, μόνο αποφασίζουμε και σχεδιάζουμε. Δεν παρεμβαίνουμε σε καμία στιγμή της υλοποίησης του προγράμματος. Κύριος Γιαννακόπουλος. Απάντηση. Θέλει κάποιος όπως εσύ να γίνει. Λοιπόν, είναι σειρά μου να πω... Θέλω πήρα το λόγο να απαντήσω αυτό, αλλά καταρχήν ευχαριστώ τον Δήμαρχο που από τις 5 ερωτήσεις μου έκανε μια αναφορά στη μία μόνο. Το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μάλλον θα όταν καταλάβετε ότι αυτά που σας λένε, στα συλλογικά εσείς και οι πόλοι κερδίζει και εμέσως η αντιπολίτευση, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα το θυμηθείτε μετά από 2 χρόνια, το ξαναλέω πάλι. Αν το καταλάβετε ότι αυτό που λέμε, δηλαδή στη κοινωνική πολιτική που βεβαίως μακάρι να ήταν και εγώ πέρα όπως τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά και ερχόμαστε να πάει και τώρα καλά. Ένα λεπτάκι, Δεν θέλω να κάνω διάλογο. Εμείς λοιπόν έχουμε 2 δρόμους, κύριε Δήμαρχε. Η κύριε Κωστόπουλε που κάνετε μια δουλειά, μια δεύτερη κουβέντα μου ακούτε είναι καλύτερα, μην αρπάζετε και πολύ. Είναι καλύτερα ήρεμα. Μην διακόπτετε, κύριε Κωστόπουλε. Σας παρακαλώ πολύ. Μην κάνετε διάλογο. Δεν πρέπει να είμαι. Για να σας ακούσω, ακούστε με τι θέλω να σας πω. Λέω ότι στη διοίκηση, καλά κάνετε και κάνετε διοίκηση. Κανείς δεν θα σας πει, παρόλο που έχουμε να πούμε ότι κάποιοι μπορεί να έρθουν το 8:30-9 η ώρα και να φεύγουν στις 3, παρόλο και έπρεπε να έρθουν 7 η ώρα. Δεν το έχουμε ποτέ. Εμείς προσθέτουμε, δεν είπαμε τίποτα. Στις κοινωνικές δράσεις απ' έξω, όταν βγαίνουμε έξω στην κοινωνία και πάμε να οργανώσουμε τους φορείς και τους πολίτες καλύτερα και να διευρύνουμε την κοινωνική πολιτική εθελοντικά και να κερδίσετε εσείς και οι πολίτες, σε αυτό το κομμάτι το κ. Γαβράς και εγώ λέμε, μπορεί να μην φέραμε ένα τόνο μακαρόνια ή ένα πακέτο μακαρόνια, αλλά αν μπούμε και λειτουργήσει η Επιτροπή της Κοινωνικής Δράσης για να ανοιχτούμε στην κοινωνία, θεωρούμε ότι είναι καλύτερα και πιο πετυχημένη η δράση. Και ας το πάρει κάποιος που θα δουλέψει σαν δημοτικό σύμβουλο, αλλά πάνω απ' όλα το κερδίζει η πόλη. Σε αυτή τη λογική λέμε, αν θέλετε να συμμετέχουμε και να, η Επιτροπή να συνεδριάζει και να συμμετέχουμε στο κοινωνικό παντοπολίτευμα και στις άλλες της δράσης. Εγώ αυτό που ήθελα όμως να πω ιδιαίτερα για το κομμάτι που έβαλε ο Αντρέας Κιτζιώτης, βεβαίως είχαμε συμφωνήσει και την άλλη φορά και μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα. Ότι καταδικάζουμε βέβαια καταρχήν την επίθεση του εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, δεν το συζητάμε. Ότι είναι απίστευτη και μπορεί να υπάρχει ένας παραλογισμός και κάποιοι, που κάποιοι μπορεί να στηρίζουν αυτή τη θέση ή τη στάση. Βεβαίως έχουμε πει, όπως είπατε και για τον κύριο Λετσόπουλο, ότι δεν συμφωνούμε, Αντρέα. Αλλά καμιά φορά όταν βάζουν και κάποια άλλα ζητήματα, θα ήθελα κι εσείς να στηρίζετε. Γιατί είχαμε ήδη κάνει μια αναφορά και σπιτικήθηκε για τον κύριο Ευθυμίου και δεν είπε καν, ούτε πήρε καν κανείς τον λόγο για να στηρίξει την επίθεση που δέχτηκε στο Μαρούσι ή ο κύριος Καντιδάκης που είχε δεχτεί την επίθεση στην Αθήνα. Αλλά εγώ λέω ξεκάθαρα και το λέμε και σαν παράταξη, βεβαίως είμαστε κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Και ιδιαίτερα σε αυτή την πιο δύσκολη εποχή της Ελλάδος, που ξέρετε ότι ο εμφύλιος πόλεμος ξεκίνησε από ένα τσάκ στο Σύνταγμα, από μια απλή κίνηση ξεκίνησε.
ζώντας την πιο δύσκολη περίοδο χρόνου μας από τότε που γεννηθήκαμε και πολιτικοποιηθήκαμε, που είναι αυτή η εποχή, και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να μην είμαστε ούτε ημιμητές μοναρχικών καθεστώτων, ούτε απολογητές αυτών των καθεστώτων, και βεβαίως να καταδικάσουμε όλοι μαζί και φαντάζομαι στο σύνολό του το Δημοτικό Συμβούλιο και τις κεντρικές αυτές δράσεις της αρχής και τις τοπικές αναφορές και ημιμητές της Χούντας, να τους καταδικάσουμε όλοι μαζί, να ενοποιηθούμε και να διεκδικήσουμε για την πόλη και για τους πολίτες μας. Ένα λεπτό, ξέχασε κάτι. Για τον κύριο Γαβρά, επειδή είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι εμείς είμαστε όλοι απέναντί μας. Να σας πω κύριε Δημαρχέ, νομίζω και το ξέρετε και εσείς που παρακαλώ κάτω ησυχία, παρακαλώ έξω κάτω ησυχία, ακούγεστε μέσα. Ορίστε κύριε Γαβρά. Λοιπόν, ο κύριος Γαβράς ξέρετε ότι έκανε μια καλή δουλειά στα δημοτικά ιατρία. Νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε όργιο προσλήψεων ούτε τίποτα όπως ανέφερα ακριβώς και γενικά τα δημοτικά ιατρία λειτουργούσαν. Σήμερα τα δημοτικά ιατρία δεν λειτουργούν. Να δούμε αυτό και το έχουμε ξαναπεί πάλι, χωρίς να το καταγγείλουμε, δεν λειτουργούν. Τα δημοτικά ιατρία λειτουργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη σύνθεσή του από τον Αργυρό μέχρι τον Γαβρά. Και τώρα σταματήσαν να λειτουργούν. Ξέρετε ότι έχω έναν υπάλληλο μόνο, την κυρία Καραμίτσου, στον Τζάκο, τίποτα. Αλλά αυτά είναι τα δημοτικά ιατρία. Για να γνωρίζετε. Τίποτα άλλο. Ούτε μετεξελίχθηκαν, ούτε μια σπηρή δεν μπορούν να γράψουν, ούτε ένα γιατρό εθελοντή δεν βρίσκεται. Τίποτα απολύτως εκτός από μια παρουσία μια υπαλλήλου. Αυτό είναι το ζήτημα. Και κανείς νομίζω από την παράταξή μας δεν καταδίκασε τον κύριο Γαβρά, ούτε έκανε μια απλή αναφορά πουθενά αν λειτουργήσε. Αντιθέτως νομίζω ότι στο σύνολο της και αντιπολίτες και συμπολίτες αναγνώρισαν ένα σημαντικό και σοβαρό έργο που έγινε στη Δημοκρατία. Ο κύριος Σταθόπουλος. Δεν έχω πάρει απάντηση ούτε για το λεωφορείο 406. Ο Δήμαρχος. Ενημερώσατε ότι θα απαντήσει. Θα απαντήσει η διοίκηση. Θα απαντήσει η διοίκηση. Σύμφωνοι. Θυμίζω λοιπόν, που είναι έτσι τόσο ευνόητο το πράγμα και εγώ δεν το καταλαβαίνω, το θυμίζω. Έχω ρωτήσει για το 406 με το Αμερικάνικο Κολέγιο. Για το Αμερικάνικο Κολέγιο δεν ήταν σαν αυτή η ερώτηση. Υπάρχει θέμα ανοικοδόμησης εντός του Αμερικάνικου Κολεγίου ή θέλετε πιο σαφή. Είναι σαφής τώρα. Δεν πήρα για το 7ο νηπιαγωγείο, θα πάρω προφανώς γι' αυτό απευθύνεται στον κύριο Σταθόπουλο. Είχα την εντύπωση ότι για το 406 θα μιλήσετε εσείς. Είστε ο Δήμαρχος της πόλης, συγκαλέσατε σύσκεψη με τους συλλόγους και έχετε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο της παρατάξης γύρω από ένα σοβαρό θέμα που λέγεται αλλαγή της διαδρομής του 406. Συνεχίζω. Όσον αφορά την Αγία Τριάδος που εξεμάνεται και ειλικρινά δεν το κατάλαβα και εγώ, το ρώτησα πολύ ήπια, επαναλαμβάνω. Εκτός από το θέμα που κάνατε στο αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια και πήρατε τη δέσμευση από την υπάλληλο, από τη διευθύντρια, δεν ξέρω πώς λέγεται, στην υπηρεσία την αρμόδια, ότι θα φύγει και καλά κάνατε. Ετέθη θέμα σχολής οδηγών στην οδό Αγίας Τριάδος, έλειξε. Δεν χρειάζεται ούτε νεύρα, ούτε ακούστε τις απαντήσεις και τελειώνει. Θα κάνετε μια δήλωση. Στο ζήτημα του 406 σας εγκαλούμε διότι δεν δίνετε τη δυνατότητα του διαλόγου, δεν αλλάζετε το ύφος αν θέλετε το ύφος μιας δημοτικής αρχής που οφείλει να συζητά τουλάχιστον με το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αυτά μπορεί και να είναι και εν μέρει και ζητήματα ύφους, όχι ηθικής, αλλά είναι ύφος και ήθος το να συζητάμε όλοι τα σοβαρά προβλήματα. Σε αυτό ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί εξεμάνεται και θα αποδειχθεί και μετά αυτό σε επόμενο θέμα, γιατί εξεμάνεται όταν πραγματικά δεν λειτουργεί η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και δεν συζητάει τίποτα. Και να πω και κάτι, σχεδόν καμία αναφορά δεν έγινε για τη δικιά μας τη βοήθεια στο κοινωνικό παντοπολείο. Ωστόσο, δεν είπε αυτό ο Μιχάλης ο Γαβράς, ούτε είπε, αν θέλετε, έκανε τη δικιά του πλευρά μια κριτική. Γιατί δεν υπάρχει προσπάθεια συλλογικής δουλειάς και σε αυτό το τομέα. Αυτή είναι η ερώτηση. Τελειώνω. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε απαντήσει και στον κύριο Αλεξόπουλο για τις
πολύ κακές δηλώσεις, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την άλλη έκφραση. Περί Παπαδόπουλου, το ενθυμίστε ότι το έκανα εκείνη την ώρα ακριβώς. Επειδή κλειδίκαμε από τον Αντρέα Ντιβισιώτη, προφανώς τώρα θα μιλήσουμε εμείς για την Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι το θέμα είναι να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Αν υπάρχει πρόταση πιο συγκεκριμένη, εμείς είμαστε εδώ για να το δοκιμάσουμε. Είναι προφανής η αντίθεση σε όλες τις πράξεις βίας, μα όλες τις πράξεις βίας. Έτσι, αυτή είναι η έκφραση δικιά μας. Ευχαριστώ. Η αντιδήμαρχος, η κυρία Παπαδοπούλου. Έχω δώσει το λόγο αμέσως μετά. Ορίστε, κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, σχετικά με την Αγία Τριάδα, η κυρία η οποία έχει ένα μικρό mini market, ήρθε με πολύ έντονο ύφος και επιθετικό στο γραφείο μου, με ακατανόμαστους χαρακτηρισμούς προς τον Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο, ότι πήρε από μένα αυτόν τον αριθμό των οδηγών και τον πήγε στο παρακάτω 50 μέτρα τα Μελεδάκη. Αυτή είναι η όλη ουσία, ότι η κυρία είχε ένα εντελώς ίδιο όφελος, βέβαια πράγμα το οποίο της δώσαμε να καταλάβει ότι ούτε καν συνέβη. Και από εκεί και πέρα πηγαίνουν λοιπόν και τα συζητάνε στα καφενεία και παίρνουν διαστάσεις οι οποίες δεν μας αφήνουν. Κύριε Σταθόπουλε, με συγχωρείτε, δεν σας αφήνω. Λοιπόν, όσον αφορά τη σύγκριση για το... Σχολιάζεται. Σας διέκοψα από το μικρόφωνο. Σχολιάζεται. Επίσης σχολιάζεται, αλλά αυτό δεν αφορά κανένα άλλο. Μην κάνετε διάλογο να καταλάβουν και οι υπόλοιποι, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τώρα γιατί συζητάτε. Συγγνώμη, κύριε Σταθόπουλε, να αφήσουμε την κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου. Σχετικά με τη σύσκεψη, λοιπόν, για τις συγκοινωνίες. Αν θυμόμαστε καλά όλοι, είχαμε πάρει μέσα σε ένα ψήφισμα, είχαμε πάρει μία απόφαση να συνδεθεί ο σταθμός Αγίας Παρασκευής με όλες τις γειτονιές της πόλης μας. Αυτό, κύριε, αφορούσε, βέβαια, τον Αγιάννη. Διότι και τα Πευκάκια εξυπηρετούνται από τη δική της τραγεδίας και ο Τσακός εξυπηρετείται από το νομισματοκοπείο. Η πρόταση λοιπόν ήταν να έρθουμε να συζητήσουμε με τους συλλόγους, με τους φορείς και με την ΕΝΕΒΑΠ. Ήταν μια πρώτη συνάντηση, δεν θέλει να δείξει τίποτα από όλα αυτά που υπονοούνται, ότι δεν υπολογίζουμε την αντιπολίτευση. Δεν ήταν καν οριστικές προτάσεις. Υπήρχε μία παραπληροφόρηση και πριν ακόμα από τη συνάντηση, η οποία ήταν αναλυθής και το καταλάβανε και αυτοί οι οποίοι το είχαν κινήσει το θέμα, και ότι η όλη εκείνη μέρα συζήτηση ήταν καθαρά διευκρινιστική και τίποτα άλλο. Ούτε με αποφάσεις, ούτε με προτάσεις. Ίσα-ίσα. Ο κύριος Αλεξόπουλος, ο προσωπικού. Επειδή είχα μιλήσει για την παράταξη του κ. Κιζιώτη και πιστεύω ότι είναι δεκανίκη του κ. Δημάρχου, τον τελευταίο καιρό ο κ. Κιζιώτης προσπαθεί να περάσει ότι εγώ είμαι ο Κασιδιάρης της Αγίας Παρασκευής. Προσωπικά εγώ δεν έχω χτυπήσει ποτέ γυναίκα, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Όμως θα κάνω μια πρόταση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι θα, με χαρά μου το Σάββατο το πρωί, αν θέλετε, μπορούμε να πάω, βάλουμε τις φάτσες μας στην πλατεία και ο κόσμος να κρίνει ποιος είναι κοντικός ή όχι. Τώρα δεν εκφράσει, κύριε Αλεξόπουλε. Είπαμε να το μαζέψετε αυτό που είχε κάνει στα προηγούμενα συμβούλια. Το ανοίγετε κι άλλο. Ο κύριος Λέκας. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι έχω να δώσω κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Μισό λεπτό, κύριε Λέκα, χίλια συγγνώμη. Κύριε Αλεξόπουλε, αυτό θα σταματήσει. Αυτό θα σταματήσει. Το είπατε μια φορά, σας ανεχθήκαμε και απαντώ και στον κύριο Κιζιώτη ότι η διαφορά ακριβώς της δημοκρατίας είναι ότι ανέχεται να ακούει και αυτούς οι οποίοι θέλουν να την καταργήσουν. Αλλά σας παρακαλώ, είναι η τελευταία φορά που αναφέρεται αυτό το πράγμα. Δεν θα γίνεται αυτό κάθε φορά με τη Χούντα εδώ μέσα. Εγώ δεν μπορώ να το ανοιχτώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Ορίστε, κύριε Λέκα. Η τελευταία φορά. Η τελευταία φορά, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Λέκα. Ορίστε, κύριε Λέκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους.
Απλά θέλω να συμπληρώσω το Δήμαρχο όσον αφορά, αν κατάλαβα καλά, την κλοπή τα σίδερα της Εξέδρας. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι κυκλοφορούν διάφοροι Αφγανο-Πακιστάνοι μέρα μεσημέρι με καροτσάκια του σούπερ μάρκετ, πηγαίνουν στους blackouts και επιλεκτικά μαζεύουν από τους blackouts τα σίδερα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω που τα πηγαίνουν. Οπότε δεν είναι και έκπληξη ότι έκλωσαν και τα σίδερα της Εξέδρας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Καλησπέρα. Ήθελα να απαντήσω στον κύριο Σταθόπουλο ότι το έβδομο νηπιαγωγείο δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση στο Δήμο, ούτε στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για θέμα εθισών. Πρώτη φορά το έχουμε. Ούτε ο Διευθυντής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Μενίδης, γιατί έχω ανοιχτή γραμμή μαζί του, ούτε στο Δήμο έχει έρθει κάτι τέτοιο. Εκείνο για έρθεις στο νηπιαγωγείο στα Μευκάκια. Πρώτη φορά το έχουμε. Ούτε ανεπίσημα, ούτε επίσημα. Ούτε εγώ, ούτε ο κ. Μενίδης. Αν είναι τώρα το λένε γονείς, έχουν σύλλογο νέων κηδεμόνων, έχουν ένωση νέων κηδεμόνων, έχουν προϊστάμενο οι διευθυντές των σχολείων, μα κάνει τα γαλιά τους. Έφυσα, προσπαθούμε να φτιάξουμε τρεις έφυσες στο τρίτο δημοτικό. Εκεί την προηγούμενη Πέμπτη είχα πάει με την τεχνικό σύμβουλο του Δήμου, την κυρία Ζωσμά, στον ΟΣΠ. Είδαμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου του ΟΣΤ και μεθαύριο Πέμπτη περνάει από το Δικό Συμβούλιο του ΟΣΤ η λήξη της εργολαβίας για τον Μπαρμπίκα, οπότε αποδεσμεύεται και τον πείσαμε αυτόματα να προκηρύξει το κομμάτι που είναι έτοιμο του Μπαρμπίκα σε γρήγορη δημοπρασία ή δυνατόν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέσα. Την Πέμπτη μεθαύριο λύγει αυτό το θέμα του Μπαρμπίκα και θα πρώτα ο Θεός, τελειώνοντας το Ειδικό Συμβούλιο ότι αύριο, μεθαύριο, δίνουν έκτακτη εργολαβία, μπορούν, μικρή είναι και θα μας το δώσουν το σχολείο, πιστεύω, μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι δεσμευθήκανε. Μετά για το... γιατί είπε ο φίλος μου Αντρέας, για τα σχέδια. Τα σχέδια όλα κάθε σχολή τα έχει η τεχνική υπηρεσία, την κυρία Ζωμά. Τα έχει η τεχνική υπηρεσία για κάθε σχολείο, έχουμε φάκελο, το έχω πει, τα έχουμε φέρει. Τώρα όποιος θέλει, ρωτήστε την τεχνική υπηρεσία, πάρετε όποιο κομμάτι θέλετε, να το δείτε. Ή να πάρετε φωτοτυπία, να το φέρετε μακρύσει. Δεν είναι κρυφά. Το άλλο. Για την περιουσία. Αύριο το πρωί έχω κλείσει, γιατί έρχεται την Παρασκευή και σήμερα Δευτέρα ο υπεύθυνος, αν δεν θυμάμαι κανένα το όνομά του, θα επικοινωνήσω μαζί του. Είναι θέμα ημερών να λυθεί το περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Να έρθουν σε λίγο χρονικό διάστημα όλα τα οικόπεδα, όλα στο Δήμο να περάσουμε στο υπόδειο χρονολογείο. Βρήκαμε λύση, βρήκαμε τον διευθυντή της νομικής υπηρεσίας του ΟΣΚ, το κουβεντιάσαμε και επειδή έλειπε ο δικηγόρος που χειρίζεται το θέμα, που έχει το φάκελο και θα έρθει αύριο Τρίτη, αύριο έχω κλείσει ραντεβού να επικοινωνήσω μαζί του, να λογίσω το θέμα. Ως προς την κατανομή τώρα των παιδιών στα δημοτικά. Το πρόβλημα εγγράφως το είχα από την κυρία Σαμαρά, να εξηγήσω πιο μπροστά. Όπως σας έχω πει εδώ, σε αυτή την αίθουσα είχαμε κάνει διευρυμένη συνάντηση της ΔΕΠ με πρόεδρο τον Δήμαρχο και τους διευθυντές που τον βάθηκαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευσης. Κάτσαμε κάτω, βάλαμε χαρτί του μονίδι, βάλαμε τα σύνορα και είδαμε όπως είναι μοιρασμένα τα σχολεία, πάνε κανονικά τα παιδιά και για τα γυμνάσια. Παραδείγματος χάρη σχολείου πάει στο πρώτο γυμνάσιο, που δεν πήγαινε κανένα παιδί, να εφαρμόσουμε τον νόμο που ισχύει χρόνια και να έχετε υπόψη σας η εισήγηση της ΔΕΠ, η πρόταση της ΔΕΠ που είναι εισηγητική. Την απόφαση την παίρνει ο διευθυντής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για τα σύνορα των σχολείων.
με την, ένα πρόβλημα που είχαμε με την κυρία Σαμαρά στο 8ο Δημοτικό, το λύσαμε. Με ένα νηπιαγωγείο που είναι εκεί, δεν θυμάμαι το ακριβώς, το κουβεντιάσαμε τη διευθύντρια και είπαμε οι τρεις διευθυντές να συνεχίσουν μεταξύ τους. Όλα τα αυτά κάνουν συνεργασία με τον κύριο Βεντίνη, τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα εάν πάνε όπως είναι μοιρασμένα τα παιδιά, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εκείνο που δεν έχουμε εικόνα καλή είναι τα νήπια, γιατί δεν ξέρουμε αν πάνε όλα τα δικά μας ή αν είναι σε άλλα σχολεία και πώς θα πάνε. Αυτό δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Έχουμε εικόνα, γι' αυτό είπαμε με τον κύριο Βεντίνη, οι τρεις διευθυντές των νηπίων να συνεργαστούν με τον κύριο Βεντίνη πώς θα λύσουν το θέμα αυτό, αν υπάρχει θέμα. Υπάρχει καμία απάντηση, Ανδρέα, που σε κάνει, αλλά πρέπει να σου πω. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε γρήγορα, κύριε Γουρμπούλη, για να πάμε στην μέση διάταξη. Απλώς κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω όσο αφορά και το 300 διευθυντικά. Ότι καλό είναι, όπως είπατε, να συνδεθεί με το σταθμό Αγίας Παρασκευής, το 406, και να εξυπηρετεί τον Αγιάννη, αλλά πρέπει να λάβει και λίγο στο Δήμο, στα Πευκάκια. Επειδή δεν υπάρχει αφετηρία, καλό είναι στις διαπραγματεύσεις να μην υπάρξει αυτή που έχει καθιερωθεί ως αφετηρία, με αυτόν τον λόγο και καθυστερεί η διαδρομή, απλώς να περνάει και να είναι και ταχύτερη η διεύρυνση του 406 και να εξυπηρετεί πιο γρήγορα και πιο συχνά τους κατοίκους του Αγιώνα. Το έχουν από μόνοι τους οι οδηγοί θεσμοθετήσει αφετηρία, ενώ στην ουσία από παλιές ερωτήσεις και πληροφορίες δεν υπήρχε αφετηρία εκεί. Αυτό να το λάβετε υπόψη στις διαπραγματεύσεις. Ορίστε, κύριε Γιάννη. Να τελειώνουμε όμως για να πούμε στην μέση διάταξη, παρακαλώ. Δεν κάποιο. Από μια δήλωση θέλω να κάνω εδώ. Καταρχάς, έθεσα το θέμα και θέλω να πω το εξής. Επειδή μας ακούει ναι, και οι δημότερες μας και όχι μόνο, όποιος μπει σε ένα τρασάιντ, ας πούμε, για Παρασκευή κατά λάθος ή σκοπή μας, ακούσει. Και στο εξής εμείς. Και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό, βέβαια. Στο εξωτερικό, βέβαια. Υπάρχει λοιπόν η εκτίμηση σε πολλούς αναλυτές πολιτικούς, έτσι, ότι η άμπλυνση στην κριτική ορισμένων ζητημάτων οδηγεί μαζικά και κόσμο αφελή, παιδιά κυρίως, έτσι, και πάντα και στη φασιστική ιδεολογία. Και άμπληση σημαίνει το χάιδεμα της Χούντας και αποκατάσταση του φορτικού δημάρχου. Αυτό είναι. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Και η ύμνη περί Παπαδόπουλου. Όταν δεν τα ακούει το παιδί σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που το θεωρείται και ναό της Δημοκρατίας, λέει, εντάξει μου, γιατί έγινε. Και τι έγινε. Αφού το λέει και το ανεχόμαστε κιόλας, έτσι, αλλά δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αυτό το θέμα έθεσα και να σου πω και κάτι. Αποφύγατε να τοποθετηθείτε οι δύο, οι τρεις επικεφαλής του θέματος βέβαια, ο φορέας του Παπαγιάννη, εντάξει, τα είχαμε πει. Τα είχαμε πει, δεν το θεωρώ φυγομαχία. Αλλά θέλω να πω δύο πράγματα ακόμα. Πρώτον, είμαστε ενάντια σε κάθε είδους βία. Ωραία ακούγεται αυτό, αλλά για έκθεση ιδεών σε ένα δημοτικό σχολείο μάλλον. Γιατί ο επιχειρηματίας θεωρεί βία την απεργία που κάνει ο εργάτης στο προστασιό του. Βία είναι αυτή. Γιατί θέλει να δουλέψει και να κερδίσει, αλλά ο παλιάνθρωπος ο απαράδεκτος ο εργάτης απεργεί και του κλείνει το προστάσιο. Βία το θεωρεί αυτό. Ή μήπως δεν θεωρούσατε κι εσείς πολλοί από εμάς, από εσάς ή κάποιοι από εδώ απ' έξω, για να μην το θίξω το θέμα εδώ πέρα μέσα, βία και την απεργία των αυτεργατών που έρχεται η κυβέρνηση και έκανε και επιστράτευση. Ακραίο μέτρο δηλαδή για την απαράδεκτη βία του αυτεργάτη. Παράδειγμα το λέω κι αυτό. Έτσι, άρα τα ζητήματα δεν είναι τόσο απλοϊκά. Δεν είναι τόσο απλοϊκά. Τρίτο, ο Φώτης Αλεξόπουλος δεν διεκδικεί τις ίδιες απόψεις του κύριου Κασιδιάρη, τις έχει. Εξάλλου έχει τυτεύσει. Και στο λαό όταν έπαιζε τον ίδιο. Όταν έπαιζε τον ίδιο ρόλο το λαό, αλλά με κουστούμια. Απλώς υπολείπεται του κυρίου Κασιδιάρη στο σωματότυπο. Πρέπει να κάνει σύγχρονη γυμναστική για να επανέλθει, να πούμε, αν το θεωρεί. Επίσης, αν νομίζει ότι παρόσες δηλώσεις έχει κάνει και με χαρά κιόλας στη τηλεόραση και τώρα έχουμε μάθει, ό,τι σε παραλάβει, για να μην έχει και κάνει αμφισβήτηση από μέρη τη φωτογραφία του Δημοτικού Συμβουλίου, μην μπερδευτεί κανείς για την τροπή ότι είναι ο χωτικός της παρέας μας.
Ευθύνες, ορίστε κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, είπε ο αρχηγός της παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης ότι το ανεχόμαστε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχετε το πρόβλημα. Από ποιους που ανεχόμαστε. Η εκτίμηση του. Ναι. Εμείς διαφωνούμε. Δεύτερον, εγώ θέλω να πω το εξής. Βεβαίως, καταγγέλνουμε την πράξη όλων των ακροτήτων, κύριε Κυζιώτη. Και της άκρα δεξιάς και της άκρα αριστεράς. Και επειδή λέτε βία, βία είναι όταν πριν 2,5 χρόνια χτυπάνε και σύνεται αιμόφυλτος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Σύνταγμα. Βία είναι όταν καίνε την ελληνική σημαία και καίνε και στον άλλο στο στρατιώτη εκεί που κάθεται η αρχή. Βία είναι τα σύγχρονα Δεκεμβριανά. Λοιπόν, μην το συνεχίσουμε. Από τη στιγμή μέχρι τώρα είχαμε την άκρα αριστερά, τώρα έχουμε και την άκρα δεξιά. Αυτή είναι η ιστορία. Καταγγέλλω και τα δύο. Η Χρυσή Αυγή τα καταφέρει. Λοιπόν. Το πάνω πάμε στην Υπηρεσία Διάταξη. Έχει κάτι να πει ο κ. Δήμαρχος, παρακαλώ ησυχία. Λοιπόν, ξέχασα κάτι να σας κάνω μια ενημέρωση ότι ώστε έδωσε την εργολαβία για το τέταρτο νηπιαγωγείο στοιχείου και Τσιμισκή και μέσα στο καλοκαίρι, μετά από τη μελέτη που έστειλε ο Δήμος κάτω, το έργο δημοπρατήθηκε και θα μπει εργολάβος να φτιάξει αυτή την περιβόητη κολόνα που έγινε με το γεφύρι της Άρτας, ας πούμε. Και βέβαια, ελπίζουμε το Σεπτέμβριο να ανοίξει το συγκεκριμένο... Όχι, η συγκεκριμένη αίθουσα. Λοιπόν, παράκληση σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να προτάξουμε το τρίτο θέμα, επειδή περιμένουν από τη ΜΚΟ υπηρεσιακοί παράγοντες, περιμένουν κάποιοι άνθρωποι που είναι εκτός Δήμου, να μην τους αφήσουμε να περιμένουν μέχρι τις 12-12.30, να το προτάξουμε, για να... Εξάλλου δεν είναι κανένα θέμα το οποίο θα θέλει και πολλές ώρες να το συζητήσουμε, έτσι. Αυτό. Συμφωνεί το σώμα, συμφωνεί. Να συγκυρώσω κάτι για την απάντηση που ξέχασα.